Έχει αναπτύξει μια μεγάλη δυναμική τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας τον ομό πρωτοπόρο πανελλαδικά. Όμως η πανδημία του κορονοϊού τον φρέναρε για τα καλά. Ο λόγος για το γαμήλιο ή ρομαντικό τουρισμό, ο οποίος κυριολεκτικά δίνει τη δική του μάχη για να επιβιώσει στο Ρέθυμνο, δεδομένου ότι από την αρχή της σεζόν μέχρι και σήμερα οι αναβολές αλλά και οι ακυρώσεις γάμων αλλοδαπών ζευγαριών είναι μια θλιβερή πραγματικότητα. Η πανδημία έχει φρενάρει πάρα πολύ το κομμάτι του γάμου. Γιατί είναι φυσικό από τη στιγμή που δεν μπορούν ούτε να μετακινηθούν ταξιδιωτικά, αλλά ούτε και να έχουν τους ανθρώπους που θέλουν κοντά τους, προτιμούν να ζήσουν αυτή τη στιγμή με τον τρόπο που έχουν ονειρευτεί. Γαμήλιος τουρισμός σημαίνει φιλοξενία από 20 έως και 200 άτομα συγγενών και φίλων των μελώνυμφων που μέσω αυτής της ιδιαίτερης στιγμής του ζευγαριού όχι μόνο γνωρίζουν τις ομορφιές του Ρεθύμνου αλλά ενισχύουν και την τοπική οικονομία. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει προγραμματίσει το γάμο του στο Ρέθυμνο της Κρήτης και έχει ετοιμάσει ένα ολόκληρο πακέτο και εκδρομών και εμπειριών για αυτόν και τους καλεσμένους του, είναι πεπισμένος, έχει καταλήξει σε αυτό γιατί είχε την ανταπόκριση και την οργάνωση τη σωστή. Το προηγούμενο διάστημα έγινε στο Ρέθυμνο ένας γάμος εμβολιασμένου ζευγαριού που η νύφη ήταν από την Ουάσιγκτον, ο γαμπρός από την Αφρική και οι δυο τους εργάζονται στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Με άλλα λόγια, οι συνάδελφοι του ζευγαριού που προέρχονται από διάφορες χώρες του κόσμου έφυγαν από το Ρέθυμνο με τις καλύτερες εντυπώσεις. Είχαν στις αποσκευές τους κριτικά προϊόντα, φωτογραφίες και βίντεο από το Ρέθυμνο και οι μπομπονιέρες μέχρι και τα αναμνηστικά ήταν χειροποίητα κριτικά. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη προβολή για τον τόπο είναι αυτό το κομμάτι του γάμου. Με τη γλώσσα των αριθμών πάντως, από πέρυσι μέχρι και τα τέλη Ιουνίου φέτος, στο Δήμο Ρεθύμνου τελέστηκαν 42 πολιτικοί γάμοι, ενώ με βάση τα στοιχεία ο αριθμός αυτός φτάνει μέχρι στιγμής στους 64, χωρίς ωστόσο να είναι σίγουρο ότι θα γίνουν ή θα αναβληθούν. Υπάρχουν κάποιες αναβολές για τον Ιούλιο που πήγαν το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη για να είναι πιο σίγουροι. Θέλουμε να πιστεύουμε και ελπίζουμε να μην υπάρξουν άλλες ακυρώσεις. Οι πολιτικοί γάμοι αλλοδαπών τουριστών γίνονται κυρίως σε ξενοδοχεία, σε παραλίες, αλλά και σε ιδιαίτερα ρομαντικές και ειδηλιακές γωνιές του Ρεθύμνου με απίστευτη θέα και ομορφιά. Την τάση αυτή παρατηρείται τελευταία ότι ακολουθούν και πολλοί ερεθμιώτες λόγω περιοριστικών μέτρων. Οι Έλληνες, τα νέα ζευγάρια, προχωρούν για πολλούς δικούς τους λόγους σε ένα πολιτικό γάμο μέχρι να έρθει η ώρα του θρησκευτικού γάμου στην οικογένεια. Άρα αυξάνονται και οι Έλληνες οι οποίοι παντρεύονται λόγω του κορονοϊού. Η αύξηση φαίνεται να είναι μεγάλη. Ποσοστιαία πιστεύουμε ότι θα είναι κοντά στο 80%. Το μαγευτικό Ρέθυμνο πάντως βρίσκεται πρώτο στις προτιμήσεις μελώνυμφων από τις σκανδιναβικές χώρες, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Πολωνία, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκονται και οι Κινέζοι. Έχουμε κάνει ήδη τις επαφές μας για να έρθουν άλλο ένα γκρουπ τώρα που θα δουλέψει εντατικά το κομμάτι της προβολής των γάμων στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο.